Την 3η 5 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Νομιμοποίηση Συνέδρων του ΣΥΡΙΖΑ. Προτού γίνει γνωστό το πόρισμά τη, ο Στέφανο Κασελάκη προχώρησε σε μία ανάρτηση με αρκετέ εχμέ. Ο πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε πειρά εναντίον τη Επιτροπή, η συνεδρίαση τη οποία είχε επεισοδιακή εξέλιξη. Η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου για την Επιτροπή αναφέρει ότι η Επιτροπή Νομιμοποίησης, που προβλέπεται και έχει λειτουργήσει σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια, συνεδριάζει σήμερα για τον έλεγχο της ορθής τήρησης των εκλογικών όρων και διαδικασιών, Όπω η άριθμη αντιπροσώπευση των φίλων, προβλεπόμενο αριθμό εκλεγμένων αντιπροσώπων, τήρηση του αριθμού σταυρών προτίμηση αναψηφοδέλτιο, αδιάβλητο διαδικασία και άλλα, όπω ορίζονται από τι εγκυκλίου τη ΚΟΕΣ και τι αποφάσει τη Κεντρική Επιτροπή, καθώ και για την εξέταση σχετικών ενστάσεων. Την ίδια στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram επανέλαβε τα ποσοστά που κατά το επιτελείο του έλαβε στις εκλογές των συνέδρων. Έχουμε το 56,3% των συνέδρων βάσει των επίσημων πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών. Το αφήνουμε στην άκρη. Το ξεχνάμε. Ας δεχτούμε ότι έχουν την πλειοψηφία όπως ισχυρίζονται επεσήμανε χαρακτηριστικά. Δύο ερωτήματα κοινή λογικής. Τότε γιατί έχουν ανάγκη να κόψουν 500 νόμιμα εκλεγμένους συνέδρους, φορτώνοντας την αριστερά με αυτό το στίγμα. Αν έχουν το 60% των συνέδρων όλοι μαζί όπως ισχυρίζονται, πώς νομιμοποιούνται να αποκλείσουν από την κάλπη κάποιον που έχει το 40% μόνος του συμπλήρωσε. Επιπλέον ο Στέφανος Κασελάκη τόνισε ποιο σπέρνει τον διχασμό, ενώ εξήγησε ότι με εμένα πρόεδρο, εκλεγμένος σύνεδρος ή υποψήφιος πρόεδρος δεν θα αποκλειστεί ποτέ. Δεσμεύομαι για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνουν εκείνοι σήμερα. Ενότητα, ενότητα στη βάση κατέληξε. Νωρίτερα το απόγευμα, η πλειοψηφία τη Κουμουνδούρου είχε παραθέσει τα δικά τη στοιχεία από τι εκλογέ των συνέδρων, κατηγορώντα τον Στέφανο Κασελάκη για ψέματα που δεν έχουν τέλο. Σύμφωνα με την πτέρυγα, τα αληθινά αποτελέσματα και όχι τα παραποιημένα που με μεθόδου Τραμπ εμφανίζει η πλευρά Κασελάκη, δείχνουν ευρύ προβάδισμα τη πλειοψηφία του συνέδρου τη τάξη άνω του 60%.